Πόσα χρόνια είσαι κάτι στην ουρλή μαζί να πάμε στην οικογένειά. Εγώ πάντως θυμούμαι, ήμουν πολλά μητσιά. Είναι μου να κάνουμε, αφού ο κύριος Ποδάφη εντζάφηκε μας. Άννα μου, επέρασαν τόσα χρόνια, είναι κουραστικές ακόμα να σύρουν τις κασίες. Καλά που σου λέει ο παπάς μου. Εσύ πάντα υποστήριζες το. Ρε μαμά, ανεμουρμούρας τον άνθρωπο έτσι όπως μας κάνουν και εμάς, έπαιξε τον άνθρωπος. Άρη μου, η μάμα σας είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μουρμουρά γιατί ανησυχεί για σας. Μπράβο. Πάρα καλά που πες μια καλή κουβέντα για λόγο μου. Να σιωμίσει. Ποιος είναι ανε. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Άννα. Ναι. Αυτά τα λουλούδια είναι για σας. Για μένα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πανταχού παρών ο κύριος Ιορδάνης. Ποιος σου στέλνει αθαδές μη μάμα. Συνεχίστε το φανείς σας εσείς, να με σας κόφτε. Κανένας κρυφός θαυμαστής. Όχι, δεν είναι καθόλου κρυφός, ούτως είναι πολλά φανερός. Ο κύριος Φλούφλης Ιορδάνης, σωστά. Με λέεις έτσι τον άνθρωπο, νευριάζεις με. Αφού είναι αλήθεια ρε μαμά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πήγαινε καν της ηλικίας του και κάνει μου τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα με η μάνα μας. Άρη μου, εν πολλά ευχαριστώ που η μαμά σας είναι μαζί με κάποιον. Ναι, μόνο που τόσο κάποιος είναι και 15 χρόνια πιο μητσιστής ρε παπά. Μπράβο Άννα, όσο μεγαλώνεις νεώνεις. 15 χρόνια διαφορά ρε αθεόφοβη. Δεν θα σου δω κολαρκασμό Μαντελή. Εσύ καλά τα έχεις με τη ρουμάνα σου. Τελικά είσαι πολλά καλό γούστον τόσο Ιορδάνης ρε μαμά. Έκαμε σου το σταυρό προχτές. Σήμερα έφερες σου τα υπέροχα λουλούδια. Επέλαρες τον άνθρωπο. Αν τα μοντωρείς οι κουβέντες που λαλείς για τη μάνα σου, ρε. Όταν οι αισθήσεις μου θέλουν να ταξιδέψουν, βγάζουν εισιτήριο για το πιο όμορφο μέρος της γης. Την αγκαλιά σου. Εκτός από καθηγητής είναι και ποιητής ο κύριος Ιορδάνης. Δεν πάμε να σου πω. Το πιο όμορφο μέρος της γης είναι η αγκαλιά σου. Ρε, ενώ σταματήσετε να περιπέζετε, άντε να σας δω. Άρη, Γαβριέλα μου, είναι σωστό μάνα μου. Η μάμα σας έχει μια σχέση με έναν άνθρωπο. Πρέπει να τη σεβαστείτε. Όπως σεβάστηκε η μάνα μας στις δικές μας τις σχέσεις. Ακόμα τραβούμε μου τον αχαήρι αυτόν τον πανίκο επειδή έκαμε στις κελές σου, Γαβριέλα μου. Μα ακόμα ενοχλάσαι τούτος ο πανίκος. Τώρα τελευταία είναι πολλά εντάξει. Ελπίζω να μείνουν έτσι τα πράγματα. Κοίτα, η αλήθεια είναι, Γαβριέλα μου, ότι ο άνθρωπος έπρεπε να δα φυλακή. Αλλά η αρφή μου που ποδά, λυπάτε τον. Όχι, δεν τον λυπούμε. Απλά σκέφτομαι ότι είναι Αφροδίτη. Δεν ήθελα να είμαι η αιτία να πάει ο παπά στη φυλακή. Σαν να ζωέ να τύχα ήδη το μωρό μου τον άνθρωπο. Τουλάχιστον άλλο είναι καλό παιδί. Και νομίζω να σταθεί δίπλα στο γιο του. Για τον Μάρκο που λέει η μαμά σου. Ναι, τώρα τελευταία έγινε η συμπάθεια τη. Όποτε δει το κοπελούι, μάζεται του να επαντρευτεί. Γιατί είναι κακό, εχώρισε. Είσαι ένα μωρό μαζί. Βρίσκει καλύτερη από τη Γαβριέλα μας. Ναι, ρε μαμά, η Γαβριέλα μας όμως είναι τόσο ευκά που θέλει. Αλλά εσύ στο τέλος δεν κατάφερες να τους χωρίσεις. Άννα μου, γιατί. Γιατί. Εγώ είδα το παιδί και φάνηκε μου μια χαρά. Εν Τουρκοκύπριος, Παντελή. Τι θα πει ο κόσμος. Τι να πει. Αύριο να πάνε τα ώρα σχολείο. Ένα τα παίρνει ο Σεφκά. Ένας Τουρκοκύπριος. Ε, μαμά, εν και φωνιάς ο άνθρωπος, εν Τουρκοκύπριος. Λοιπόν, αλλάξετε κουβέντα αυτή τη στιγμή. Η σχέση μου με τον Σεφκά είναι τέλειωσε. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Εντάξει. Εντάξει, Γαβριέλα μου, όπως νιώθεις εσύ. Λοιπόν, άτε, πάμε να δω λίγο τα μωρά τώρα. Τσιμούνται, Παντελή. Ε, και πειράζει. Εγώ θέλω να τα δω λίγο πριν φύγω, έστω και αν τσιμούνται. Έλα μαζί μου, παπά. Το πού με θωρείς. Άρα, μαμά, έχεις πολύ σοξέ τελικά. Γράφω σου και ποιήματα. Όταν οι αισθήσεις μου θέλουν να ταξιδέψουν, βγάζουν εισιτήριο για το πιο όμορφο μέρος της γης. Την αγκαλιά σου!